Καλημέρα φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες. Οι προηγούμενοι ομιλητές και η σύγχυση του συντρόφου Παπαδάκη και η ομιλήτριά μας φώτισε τις κεντρικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής που εφαρμόζει στην εκπαίδευση. Θα κάνουμε και μια προσπάθεια να εξειδικεύσουμε λίγο αυτές που εφαρμόζονται και αναδεικνύονται στο ζήτημα της προσχολικής αγωγής. Το ζήτημα της προσχολικής αγωγής και φροντίδας ως ανάγκη του παιδιού από τη στιγμή της γέννησής του μέχρι την είσοδό του στο σχολείο, το ενιαίο αναβαθμισμένο επιστημονικό πρόγραμμα, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των παιδαγωγών, η ολόκληρη στήριξη του παιδαγωγικού έργου ως μέσο για την εκδήλωση των επιστημονικών δυνατοτήτων στην αγωγή των μικρών παιδιών, αποτυπώνεται αναλυτικά στην πρόταση του ΚΚΕ, βολιάζοντας την πάλη μας για μια κοινωνία με επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες που έχει το νου της στο παιδί. Γιατί στην αντίληψή μας, στα βήματα που χάραξαν οι μεγάλοι σοβιετικοί παιδαγωγοί όπως ο Σουχομλίνσκι, που στράγγισε με το έργο του στο πεδίο της προσχολικής αγωγής τον 20ο αιώνα, αναφέρει «Η παιδική ηλικία, η σπουδαιότερη περίοδος της ανθρώπινης ζωής, δεν είναι προετοιμασία για τη μελλοντική ζωή. Είναι πραγματική, φωτεινή, πρωτότυπη, ανεπανάληπτη ζωή. Και από το πώς πέρασε την παιδική ηλικία, από το ποιος το κρατούσε από το χέρι στα παιδικά του χρόνια, από το τι μπήκε στο μυαλό και στην καρδιά του, από το περιβάλλον, από αυτό εξαρτιέται σε αποφασιστικό βαθμό τι άνθρωπος θα γίνει το σημερινό παιδάκι. Με οδηγό αυτή τη φράση, η πρώτη σοσιαλιστική κοινωνία, η Σοβιετική Ένωση, έκανε άλματα και σε αυτό το τομέα. Το ΚΚΕ στον καθημερινό αγώνα μας, προωθημένα, αναγνωρίζοντας αυτό το οποίο έχει τεκμηριώσει εδώ και δεκαετίες η επιστήμη, παλεύει στο κίνημα μαζί με τους γονείς, τους παιδαγωγούς, για την αναβάθμιση του συστήματος προσχολικής αγωγής, που δυστυχώς και στη χώρα μας, όπως και στη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, υπολείπεται κατά πολύ των δυνατοτήτων. Γιατί ενώ διακηρύτεται σε όλους τους τόνους η ωφελημότητα της προσχολικής αγωγής, και στη χώρα μας τα παιδιά κάτω των 3 χρόνων και ακόμα περισσότερο τα μικρά βρέφη δεν μπορούν να βρουν μια θέση σε προσχολική δομή, είτε δημόσια είτε ιδιωτική? Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρώτη ηλικιακή βαθμίδα από βρέφος μέχρι 3 ετών, μόλις 12 από τα 28 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πιάσει το στόχο για ποσοστό φοίτησης που θα αγγίζει το 40%. Ο μέσος όρος φοίτησης είναι το 34%. Ενώ στην Ελλάδα η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τελευταίες χώρες με ποσοστό 8,9%. Γιατί αντί να χρηματοδοτηθεί γενναία η δημιουργία νέων θέσεων σε δομές προσχολικής αγωγής, δίνονται χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκρίνοντας προγράμματα όπως αναφέρθηκαν, όπως οι ταντάδες της γειτονιάς και χώροι φύλαξη σε μεγάλες επιχειρήσεις, σηματοδοτώντας την παραπέρα υποβάθμιση της προσχολικής αγωγής. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πανηγυρίζει για την υλοποίηση τέτοιου είδους προγραμμάτων που το ποσοστό κάλυψης των παιδιών με αυτές τις υποβαθμισμένες υπηρεσίες που περιορίζονται στη φροντίδα αγγίζει το 30% για τις μικρές ηλικίες και 28,7% στις μεγαλύτερες. Γιατί οι κτηριακές υποδομές, η υλικοτεχνική υποδομή είναι κατώτερη των επιστημονικών δυνατοτήτων, άρα υπολείπονται και περιορίζονται στον επικουρικό ρόλο τους ως προς την παιδαγωγική πράξη. Στη χώρα μας ψηφίστηκε σύγχρονος κανονισμός για τις κτηριακές υποδομές, που ποτέ δεν εφαρμόστηκε, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία των παιδικών σταθμών τα κτίρια δεν είναι κατάλληλα και αν εφαρμοζόταν θα έπρεπε να κλείσουν. Ενώ για τα παιδιά από 4 ετών, με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής, χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση, έχουν τοποθετηθεί εκατοντάδες τσίκινα κουτιά σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα η πρώτη τους επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα να είναι άκρως απογοητευτική και αντιπαιδαγωγική. Ακόμα, μια σειρά δήμων στη χώρα μας προβαίνει επίσης στην ενοικίαση ιδιωτικών χώρων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις μιας σχολικής μονάδας, όπως για παράδειγμα πρώην καταστήματα, δημιουργώντας τεράστια ζητήματα ασφάλειας, υποβαθμίζοντας επίσης και το παιδαγωγικό έργο των νηπιαγωγών. Αποκαλυπτικό της κτηριακής κατάστασης είναι ότι το 72% των βρεφονηπιακών σταθμών δεν έχουν άδειο χώρο, ενώ το 26% στεγάζεται σε πολυκατοικίες.
Να αναφέρουμε εδώ και το προχθεσινό ατύχημα, εργατικό ατύχημα της νηπιαγωγός του Ζωγράφου, η οποία έσπασε το πόδι της στην προσπάθεια να διαφυλάξει την ακαιρεότητα των μαθητών της, σε ένα προάβλιο χώρο, ο οποίος συστεγάζεται με γυμνάσιο. Και της αρνούνται την αναρωτική άδεια, την επέκταση της αναρωτικής άδειας, να χορηγηθεί από την πρωτοβάθμια Αλφα Αθήνας. Και πριν λίγες μέρες και το λιποθυμικό επεισόδιο άλλης νηπιαγωγού στο νομό Ηλίας, η οποία εξαντλήθηκε στην προσπάθειά της να διαφυλάξει τα παιδιά στον προαγωγισμό τους. Συνεχίζοντας, θέτουμε το ερώτημα. Γιατί είναι εμπορευματοποιημένοι με γιγαντωμένο τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως στις μικρότερες ηλικίες με τη φοίτηση, να καθίστανται απαγορευτικοί για τα φτωχότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, με αποτέλεσμα παιδιά από ευάλωτα περιβάλλοντα να στερούνται την τόσο αναγκαία προσχολική αγωγή? Αυτή η εικόνα δυστυχώς δεν αφορά μόνο στη χώρα μας. Αλλά παρά τις κύβδηλες και κενές περιεχομένου διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ποιοτικής και αναβαθμισμένης προσχολικής αγωγής, οι δείκτες είναι αρνητικοί και παραμένουν όπως αποτυπώνονται και στην τελευταία έκθεση του δικτύου Ευρυδίκη που δημοσιεύτηκε το 2019. Έτσι, σύμφωνα με την έκθεση, ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, ΠΕΦ, για παιδιά κάτω των 3 χρόνων δεν είναι ακόμα διαθέσιμη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η διαθεσιμότητα είναι χαμηλή για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. Μόνο 8 στις 38 ευρωπαϊκές χώρες, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Λετωνία, Σλοβενία, Φιλανδία, Σουηδία και Νορβηγία, μπορούν να εγγυηθούν θέσεις σε δημόσια δομή για κάθε παιδί από 6 έως 18 μηνών. Τα τροφεία είναι υψηλά, με τις περισσότερες οικογένειες να πρέπει να καταβάλουν δίδακτρα για αυτές τις ηλικίες. Στις μισές ευρωπαϊκές χώρες παρέχονται διαφοροποιημένες υπηρεσίες ΠΕΦ με διαφορετικά υπουργεία, περιορίζοντας το παιδαγωγικό περιεχόμενο στα παιδιά μικρής πρεφικής ηλικίας σε επίπεδο φροντίδας από τα μεγαλύτερα παιδιά, ενώ δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο φάσεων. Η διαφοροποίηση αυτή υπάρχει και στη χώρα μας και αφορά τη γενική λειτουργία των δομών προσχολικής ηλικίας, το περιεχόμενο των προγραμμάτων, τις σπουδές των εργαζομένων, το κόστος φοίτησης και άλλα. Η διάκριση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα παραπάνω ζητήματα, αλλά καθορίζει και το περιεχόμενο της παιδαγωγικής πράξης. Κατά τη γνώμη μας, η ουσία της παιδαγωγικής πράξης είναι ενιαία, εξελίσσεται με δυναμικό και ενιαίο τρόπο, άσχετα αν αλλάζουν κάθε φορά οι συγκεκριμένοι στόχοι και τα μέσα της. Επομένως, η διάκριση μεταξύ φροντίδας και εκπαίδευσης, αντίστοιχα για τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, είναι αντιεπιστημονική και αναχρονιστική. Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων, παιδαγωγών και βοηθητικού προσωπικού, είναι πολύ υποβαθμισμένο, με μόλις μόνο το 1/3 των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων να απαιτεί από τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας να έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Στο άλλο 1/3, μόνο κατά τη δεύτερη φάση προσχολικής ηλικίας, 8 εκπαιδευτικά συστήματα, Τσεχία, Ιρλανδία, Λετωνία, Μάλτα, Αυστρία, Ρουμανία, Σλοβακία και η Σκωτία, το Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτούν χαμηλότερα προσόντα, ενώ στην Δανία και στη Σουηδία δεν υπάρχουν καθόλου κανονισμοί ανώτατου επίπεδου για αυτό το θέμα. Διδάσκει όποιος ευκαιρεί. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τόσο στη χώρα μας, όσο και στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ευρέως η αναγκαιότητα της προσχολικής αγωγής για τη στέρεη και ολόκληρη ανάπτυξη του παιδιού και για την αποτελεσματικότητα στη μετέπειτα σχολική διαδρομή, όλοι οι δείκτες συμμετοχής κόστους, ποιότητας προσωπικού, είναι πίσω τόσο από τις δυνατότητες όσο και από τις ανάγκες που υπάρχουν. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι διαρκώς διευρύνεται η ψαλίδα μεταξύ του παραγόμενου μόχθου, των επιτευγμάτων και εν τέλει της κάλυψης των αναγκών στη βάση αυτών των δυνατοτήτων. Οι κοινωνικές αυτές ανάγκες που γεννιούνται μέσα από τις υπαρκτές δυνατότητες μένουν ακάλυπτες, καθώς λογίζονται ως κόστος για την κερδοφορία των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων και την καπιταλιστική οικονομία. Οι κομμουνιστές στην πάλη μας, ως εκπαιδευτικοί και γονείς, έχουμε στην προμετωπίδα των αγώνων μας την αναβαθμισμένη παροχή προσχολικής αγωγής σε αντίθεση με τις προτεραιότητες των εκάστοτε κυβερνήσεων που την λογίζουν ως κόστος ή τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που αντιμετωπίζουν το ζήτημα με όρους οικονομικής ανταγωνιστικότητας, ένταξης της γυναίκας στην παραγωγή, παραβλέποντας την πράξη την ποιοτικά αναβαθμισμένη παρεχόμενη προσχολική αγωγή για τα μικρά παιδιά. Βασικό χαρακτηριστικό της αντίληψής μας είναι ότι η υπόθεση της διαπαιδαγώγησης των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας και όχι απλά στενά της οικογένειας. Στον αγώνα αυτών βάζουμε στο επίκεντρο το ίδιο το παιδί και τις ανάγκες του. Δεν υποτασσόμαστε στις ειρήνες του ρεαλισμού και της μείωσης των προσδοκιών μας, οραματιζόμενοι ένα μέλλον για τα παιδιά μας που θα είναι φωτεινό και ελπιδοφόρο στην κοινωνία που θα χτίσουμε για τις δικές μας ανάγκες. Σας ευχαριστώ πολύ.